Λοιπόν, γεια σας. Κάθε φορά που οργανώνουμε κάτι έχουμε άγχος αν θα έρθει ο κόσμος. Τελικά πάντα έρχεστε και ερχόμαστε και πηγαίνουμε και αυτό είναι το σωστό. Λοιπόν, να σας καλωσορίσω, να ζητήσω να κλείσετε τα κινητά σας. Να σας πω ότι βιντεοσκοπείται αυτή η εκδήλωση. Ως εκ τούτου, αν έχετε κάποιο πρόβλημα με αυτό, απλώς μη φανείτε, βιντεοσκοπείτε αυτό το σημείο. Μην σηκωθείτε μετά να κάνετε ερώτηση από εδώ κλπ. Και να ξεκινήσουμε. Την Παρασκευή 21 Σεπτεμβρίου 2018, ένας άνθρωπος έπεσε, ακραία προπυλακισμένος, χτυπημένος με κλωτσιές, ανάμεσα στα γυαλιά της βιτρίνας ενός κοσμηματοπωλείου της οδού Γλάφστονος. Είδαμε τότε πόσο εύκολο είναι να συμβεί μια τέτοια σκηνή στο κέντρο της Αθήνας. Είδαμε πως οι άνθρωποι γύρω δεν αντέδρασαν. Ή μάλλον πως κάποιοι από αυτούς αντέδρασαν μόνο σηκώνοντας τα κινητά τους και μαγνητοσκοπώντας τη σκηνή. Κάποιοι μάλιστα φρόντισαν και να πουλήσουν αμέσως το βίντεο σε sites και κανάλια. Έτσι το είδαμε οι περισσότεροι. Είδαμε τότε οι περισσότεροι τι μπορεί να σημαίνει κανονικοποιημένη βία, και καθώς η τηλεόραση μιλούσε εντελώς ανυπόστατα για δράστη, για ληστή που αυτοτραυματίστηκε κλπ, τότε καταλάβαμε πόσο πολύ αυτή η κανονικοποιημένη βία προγράφει τους ανθρώπους, ασφυκτικά τους καταγράφει στους θύτες, ακόμα και όταν ή μάλλον κυρίως όσο είναι τα θύματα. Λιγότερο από 24 ώρες μετά ανακοινώθηκε ότι ο νεκρός της προηγούμενης μέρας ήταν ο Ζάκ Κωστόπουλος, γνωστός queer και οροθετικός ακτιβιστής, ευρηματικός σχολιαστής της καθημερινότητας και βαθιά πολιτικοποιημένη δημόσια παρουσία, γνωστός τον τελευταίο χρόνο επίσης με το alter ego, την drag persona Ζάκιο. Είδαμε τότε, μια μέρα μετά το συμβάν, τι ακριβώς μπορεί να κάνει η παρησία, πολλές φορές και εξακολουθητικά, διαρκώς λευσόμενη. Με το πρόσωπο της Ζάκιο, του Ζακ στις οθόνες μας, ακριβώς τότε η δολοφονία της προηγούμενης μέρας συνδέθηκε με τη βαθιά πολιτική θέση και φυσιογνωμία του θύματος. Η ίδια η σκηνή της βίας βρήκε το ακριβές πολιτικό της πρόσωπο. Όχι γιατί δεν το είχε νωρίτερα, αλλά γιατί πολλοί από εμάς δεν ήμασταν τότε έτοιμοι να το δούμε στην ολότητά του και να πάρουμε την ευθύνη του. Ο Ζακ Κωστόπουλος ήταν γκέι, οροθετικός, δικαιωματικός ακτιβιστής, αντιφασίστας, γιος μεταναστών, αλληλέγγυος στους μετανάστες, drag performer, ανασφάλιτος καλλιτέχνης, νέος σε πολλαπλή επισφάλεια. Ξαφνικά συνειδητοποιούσαμε πόσο όλες αυτές οι ταυτότητες συνδέονταν και πόσο όλες και άλλες τόσες μαζί, με στη σύνδεσή τους, γίνονταν το στόχαστρο του φοβικού λόγου που, αν δεν είχε οπλίσει, σίγουρα τουλάχιστον κατανοούσε την πράξη όσον ευθύνονταν για τον θάνατό του. Κατανοούσε και το έλεγε σε όλο αυτό το φοβικό λόγο που εκλήθηκε και στο διαδίκτυο και στη δημόσια σφαίρα αμέσως μετά. Στο χρόνο που πέρασε από τότε μάθαμε πολλά. Έναν χρόνο τώρα ένας λόγος πρωτόγνωρος, χυμαρώδης, συναισθηματικός, διεκδικητικός, πολύπλευρος, διερωτάται, διερευνά, δεν λέει να σταματήσει. Είναι ένας χύμαρος λόγου που ξεχύθηκε από παντού. Ένας λόγος που απέτησε να ξανασκεφτούμε πόσο συνυπεύθυνοι είμαστε όλοι για την καθημερινή, τη φυσική βία. Που απέτησε να ξανασκεφτούμε όλοι το μερίδιό μας στη θανατοπολιτική, στο πώς ανεχόμαστε να προγράφονται άνθρωποι, να αποκλείονται, να περικλείονται, να πακετάρονται με συνοπτικές διαδικασίες μπροστά ή πίσω από τα μάτια μας. Στους δρόμους και σε αμφιθέατρα, στη Γαδά, σε καταλήψεις, σε μπαρ, σε δημόσιους ανοιχτούς χώρους, στις άλλες αντιρατσιστικές και αντιφασιστικές εκδηλώσεις ξετυλίχθηκαν πολλές και καινοφανείς πρακτικές θρήνου και μνήμης όλη αυτή τη χρονιά. Πρακτικές απέτησης για έρευνα, επιθυμίας. Έφνης στο γκλίτερ έγινε όχι μόνο μνημολογία, αλλά και αντιφασιστικό σύμβολο. Το υψωμένο τακούνι σημείο καταγγελίας της έμφυλης, της ρατσιστικής, της κανονικοποιημένης βίας. Η οδός Γλάφστονος, πορόσημο μνήμης, οδός πια του Ζακ. Νέες μορφές δημόσιας παρουσίας, νέες μορφές παρησίας ήρθαν να συνδεθούν με το ίδιο το παράδειγμα του Ζακ, τη Ζάκη, να εμπνευστούν δηλαδή και να το επεκτείνουν. Ξανά και ξανά και ξανά, όπως συνέβη και όλη την προηγούμενη εβδομάδα, συνεχίζει να συμβαίνει και αυτή και ελπίζουμε να μην σταματήσει. Από εκδηλώσεις με ανοιχτά μικρόφωνα έως δημόσιες συζητήσεις και από drag show
έως πορείες, συχνά και εκδηλώσεις που τα έμπλεκαν όλα αυτά μαζί. Γιατί εκτός από το να ξαναμιλάμε, αυτή τη χρονιά μάθαμε και να μην φοβόμαστε να επιμένουμε, να περιμένουμε, να επαναλαμβάνουμε. Γιατί σε πείσμα των φασιστικών φωνών που βρήκαν και εδώ την ευκαιρία να βροντοφωνάξουν «Δεν είστε αναγκαίοι», όλοι μας καταλαβαίναμε αυτή τη χρονιά από την πρώτη στιγμή πόσο αναγκαίοι και πόσο συνυπεύθυνοι ήμασταν. Η σημερινή συνάντηση και όσες θα ακολουθήσουν μαζί με ολόκληρο το πρόγραμμα του οποίου ένα μέρος ξεκινάει από ξεκινάει από αυτήν ακριβώς τη συνειδητοποίηση και σε αυτή ξαναγυρνάει. Υπό τον τίτλο «Queer πολιτική δημόσια μνήμη» θελήσαμε με τη συνδρομή του Ιδρύματος Ρόζα Λούξεμπουργκ, το οποίο και ευχαριστούμε, να καλέσουμε όσο το δυνατόν περισσότερους συνομιλητές, όσο το δυνατόν γίνεται στις τρεις τουλάχιστον συναντήσεις που θα κάνουμε, σε ένα πρόγραμμα δημόσιας παρέμβασης που στόχο έχει να μας οθήσει να ξανασκεφτούμε τι μας προσέφερε ο τελευταίος χρόνος, όχι μόνο δηλαδή το τι μας πήρε, και πώς μπορούμε να γίνουμε αντάξιοι της ευθύνης του.